Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η υγεία μας σήμερα». Στην πρώτη ενότητα σήμερα θα ασχοληθούμε με οστεοπαθολογική, χειροπρακτική θεραπευτική, όπως επίσης και με τα κονδυλώματα. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με μασάζ και μάλιστα με θεραπεία για την κυταρίτιδα, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο λόγω και της εποχής, και με ρήξη πρόστιχη αστού συνδέσμου που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα καλησπερίσω τον κύριο Χριστοδουλαρή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε κύριε. Πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας. Κατόπιν αιτήσεως πάρα πολλών τηλεθεατών και απορριών, ο κύριος Χριστοδουλαρής είναι οστεοπαθολόγος, φυσιοπαθολόγος, χειροπράκτορ και βελονιστής. Θα μας μιλήσει για την Ιπποκράτειο θεραπευτική. Να ξεκινήσουμε ρωτώντας και ζητώντας να μάθουμε τι είναι η Ιπποκράτειος θεραπευτική. Είναι κάτι το οποίο συνέλαβα όταν ήρθα εδώ στην Ελλάδα, προσπαθώντας να προσφέρω αυτά τα οποία γνώρισα και έμαθα στην Αυστραλία και σπούδασα αυτού, να μπορώ να δώσω αυτά την ωφέλεια αυτή από τις ειδικότητες της προαναφερθές σας στον Έλληνα πολίτη. Θα ακούσετε μία λεπτομερέστερη περιγραφή της προηγούμενης παρουσίασης του Ιπποκρατίου Μεθόδου αντιμετωπίσεως της ασθένειας ή νόσου. Πρωτίστως, πρέπει να διευκρινίσω κάτι πολύ σημαντικό. Ο Ιπποκράτης, εκτός την επιληψία, συνεκατέλεγε την ασθένεια γενικώς ως ιερά νόσο, διότι είχε συνειδητοποιήσει ότι για να καθαρθεί το σώμα από τα σωρευμένα άχρηστα κατάλοιπα, χρειάζεται μία νέα δυναμική να ξεκινήσει από μέσα μας. Εκ των έσω θεραπεία, δηλαδή. Οι ίδιοι από μέσα μας. Αυτό να ακριβώς. Ξεκινήσει η ίαση από μας τους ίδιους. Εννοούσε. Από το δικό μας νευρικό σύστημα, νευρικό δυναμικό. Αυτή είναι μία ιερά δύναμη και κατ' επέκταση σεβαστή. Και εγώ προσωπικώς θεωρώ ότι η νόσος είναι μία και μοναδική. Και μέρος της Θείας Ουσίας που διέπει το σύμπαν. Διότι για να εμφανιστεί δυναμικά μία ασθένεια με τα ιδιόμορφα συμπτώματά της, πρέπει να αντλήσει τη δύναμη από εμάς τους ίδιους. Έτσι λοιπόν, η οποιαδήποτε έκφανση της μίας και μοναδικής ασθένειας, είτε αυτή είναι μία οσφυαλγία είτε ένας καρκίνος, καταντάει το σώμα μας σε ανάλογο ποσοστό αδύναμο, δίχως ρώμη, άρρωστο, ασθενές. Μα γι' αυτό το λόγο λέγεται και ασθένεια, διότι μας εξασθενεί. Παίρνει δύναμη από εμάς, δηλαδή. Τη ρουφάει ακριβώς. Για να εκδηλωθεί αυτό. Αυτό. Απόλυτος κανόνας της φυσικής είναι ότι τίποτα δεν δημιουργείται εκ του μηδενός. Αυτό ισχύει για ολόκληρο το σύμπαν. Άρα, η δημιουργία οποιασδήποτε οντότητος ή καταστάσεως προϋποθέτει την άντληση δυνάμεως από άλλες πηγές. Αυτές οι πηγές αποτελούν ένα μικρό κομμάτι της μίας και μοναδικής πηγής ενεργείας, δυνάμεως, σθένους, ρώμης, και η οποία υπάρχει σε όλα τα όντα γύρω μας. Άρα, ξεκινώντας, πρέπει να καταλάβουμε πρώτα τι είναι αρρώστια. Αυτό ποια είναι η απαρχή της κατάστασης αυτής. Αυτή η αρρώστια είναι αυτή που μας ιά τελικά. Βρίσκεται μέσω της δίνης λοιπόν που δημιουργεί, συγκροτεί και συγκρατεί τους διαφόρους συνδυασμούς του DNA, που βρίσκονται στο σύμπαν της. Η ιερά αυτή δύναμης είναι θεία. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή είναι ο Θεός, ή καλύτερα η θεά. Θηλυκό γένος. Διότι στο σύμπαν μόνο το θήλιο γένος αναπαράγει, δημιουργεί. Κάτι σηκώνει και ο άντρας, κάτι προσφέρει και το άρεν στην όλη αυτός, υπόθεση. Βέβαια. Αλλά διαφαίνεται ότι συμπληρώνει τα αναγκαία του θήλεως στην ατέρμονη αναδιαμόρφωση και αναπαραγωγή του αΐ υπάρχοντος σύμπαντος. Η υψηλόβαθμη γνώση που έφτασε σε εμάς διαμέσου των αιώνων, αυτή τουλάχιστον που άφησα να φτάσει μέχρι σε εμάς. Λογοκριμένη αρκετά κάποιες φορές. Ακριβώς. Είναι υπομορφή μύθου.
Ο μύθος λοιπόν ως ιστοριούλα είναι κατανοητός αλλά και ευπρόσβλητος από το ευρύ κοινό. Όμως το βαθύτερο του νόημα δεν αποκαλύπτεται εάν δεν ερμηνευθεί από κάποιο γνώστη του θέματος ή μύστη. Εδώ βλέπουμε τον Ορφέα, ο οποίος μοιεί αυτούς οι οποίοι θέλουν να μοιηθούν. Αυτό το νόημα λοιπόν το αντιλαμβάνεται ο μοιούμενος αργά-αργά μετά από κάθε μοίηση. Δηλαδή μετά από την απομυθοποίηση του μύθου. Πρέπει να συμπληρώσω εδώ ότι τον μύθο τον μεταχειριζόμαστε ανά τους αιώνες ως πρόπλασμα ή τυφλοσούρτη για να καταγράψουμε τις επαναλαμβανόμενες αλλά κατά τη τροποποιημένες πράξεις των ανθρώπων, οι οποίες για να αντιληφθεί, να ξυστορηθεί από κάθε άνθρωπος βάσει των δραστηριοτήτων τους. Φερρυππίν, αλλιώς αντιλαμβάνεται το δέρμα ένας φαγέας. Διαφορετικά, ακριβώς, ένας βυρσοδέψης. Ο υποδηματοποιός το βλέπει αλλιώτικα. Άλλα αισθήματα προκαλεί στην κυρία που θα τα κοιτάξει στη βιτρίνα. Αλλιώς θα το εκτιμήσει ο κύριος, ο οποίος θέλει να της το δωρήσει. Άρα λοιπόν παίζει ρόλο η οπτική γωνία που βλέπουμε τα πράγματα. Έτσι. Και ο τρόπος που τα ερμηνεύουμε. Έτσι. Ενώ είναι ένα πράγμα, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες σε κάθε ένα από αυτό. Γι' αυτό είναι αναγκαίο, επαναλαμβάνω, ότι οι μοιούμενοι, δηλαδή το κοινό, πρέπει να δώσετε προσοχή στην ετυμολόγηση που θα προσδώσω σε κάθε στάδιο του μύθου της πορείας του Θησέως. Διάλεξα αυτό το μύθο του Θησέως διότι είμαι της γνώμης ότι μπορεί να ερμηνευθεί από ιατρική σκοπιά, την ιατρική που ασκώ επιτυχώς εδώ και 40 χρόνια και που είναι μέρος της Ιπποκρατίου ιατρικής. Ο ήρωας στη διαδρομή του κάθε φορά αντιμετωπίζει ένα θεραπευτή. Στην πορεία του. Ναι. Τον λέω θεραπευτή διότι έτσι αισθάνομαι ότι μπορεί να ερμηνευθεί ή παρερμηνευθεί ο μύθος αυτός, ο οποίος μεταχειρίζεται με μία δική του ιδιόμορφη μέθοδο να θεραπεύσει περίπου τις ίδιες παθήσεις. Αυτές οι μέθοδοι, παρόλο που συνοδεύονταν από πόνους και διαδίδεται ότι δεν γλίτωνε κανείς, οι οδηπόροι δεν σταμάτησαν να χρησιμοποιούν την ίδια διαδρομή. Άρα κάτι θα συνέβαινε, κάτι άλλο. Ακριβώς. Φαίνεται ότι ήταν αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Κάτι γινόταν λοιπόν που δεν έχει ερμηνευθεί ακόμα ίσως. Τις ανάγκες. Και προσπαθώ εγώ να το ερμηνεύσω. Ο ήρωας λοιπόν εξολόθρευσε αυτούς που κατά την άποψή μου μονοπολούσαν την ιατρική μέρημνα στη διαδρομή Αθηνών-Κορίνθου. Συνεκέντρωσε λοιπόν όλο τον κόσμο που ασχολείται με ελεγχόμενο χώρο που λεγόταν Ασκληπία, σαν το σημερινό ΕΣΥ. Η τακτική αυτή εξελίχθηκε σε σπουδαία επιστημονική θεραπευτική τέχνη ως μέρος της ιατρικής του Ιπποκράτους. Ένα άλλο κομμάτι αυτής της ιατρικής ασκείται από τον αραβικό κόσμο και ονομάζεται Yunani Tib, δηλαδή ιατρική των ιώνων. Είναι αναγνωρισμένο, προστατευμένο και προτινόμενο σύστημα θεραπείας από την UNESCO. Πολύ σημαντικό αυτό. Εύχομαι σύντομα να διδάσκεται και στη Λακωνική Αγωγή στην Ανάβησο, ως μονίμου βάσος. Στο παρελθόν, στο χώρο αυτό, έχουμε διδάξει και θεραπεύσει άτομα. Τη μέθοδο του μοχλού τη χρησιμοποιούσαμε και τη χρησιμοποιούμε για να διαλύουμε χρόνιες συσπάσεις που εμπλέκονται στις εντοπίσεις των σπονδύλων, οι οποίες εκτοπίσεις παρεμβαίνουν μειώνοντας το νευρικό δυναμικό, τη δύναμη δηλαδή, το ρεύμα που πρέπει να διοχετευτεί στο πάσχον σημείο του σώματος. Ο Περιφύτης ή Κορινίτης, ο πρώτος στη σειρά κατά τον Ισθμό της Κορίνθου, μεταχειριζόταν την κορίνα ή ρόπαλο ή ρόπτρο ως μοχλό ή κρουστικό εργαλείο. Σήμερα, εκτός του μοχλού, μεταχειριζόμαστε και την κρουστική μέθοδο σε κέρια σημεία με την δέουσα προσοχή.
Στην αρχή χρησιμοποιούσαμε τον ρυθμικό αυτό, τον χτύπο. Μετά μεταφέρθηκε στο σφυράκι αυτό εδώ, το οποίο βλέπουμε, το activator, τον ενεργοποιητή. Είναι ενεργοποιητή, εννοούμε. Τελευταίως άρχισε να χρησιμοποιήσει τη χρησιμοποίηση του ρόπτρου με τον άκμονα. Αυτό εδώ δηλαδή το σύστημα. Βλέπουμε εδώ κάποια εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται. Ναι, σας διαβεβαιώ, τα αποτελέσματα είναι άκρως θετικά. Θεαματικά είναι. Και θεαματικότατα, mm-hmm. διότι αμέσως έχουμε τα αποτελέσματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ξαφνικό τράβηγμα του ποδός είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί η ανάταξη στο εξιρθρημένου ισχύου. Συγκρίνεται το με το σημερινό μηχάνημα αναστροφής βαρύτητος. Ο Σίνης, ο Πίτιο Κάμπτης, έκανε ακριβώς αυτό με τη δύναμη των λυγισμένων εξακοντιζομένων κλαριών της πεύκης. Η κινησιοθεραπεία χρησιμοποιείται για να δραστηριοποιήσουμε την πάσχουσα δίσκαμπτη άρθρωση, διότι ο περιστασιακός οδηπόρος μάλλον έχει και είχε καθιστική ζωή και ως εκ τούτου οι αρθρώσεις του είναι δίσκαμπτες και πιάνεται όταν ξαφνικά εκτελεί μακρινές πορείες. Ο Σκύρον, που βλέπουμε εδώ αριστερά, κάπου στην κακιά και κατολισθίζουσα σκάλα, Σκύρος είναι πέτρα, μετά τη θεραπευτική του μέρημνα γύμναζε τους ασθενείς βάζοντάς τους να κάνουν επικύψεις. Λένε να του πλένουν τα πόδια, που είναι λάθος. Για να πιστοποιήσει κατά πόσο είχαν καλυτερεύσει οι οδηπόροι. Έτσι κι εμείς τους βάζουμε να κάνουν επικύψεις προς πιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων της αγωγής μας. Τώρα, αν πετύχαινε ο Σκύρον, αν αποτύχαινε, τους έριχνε στη θάλασσα όπου τους έτρωγε μία τεράστια χελώνα. Κάπως παράλογο. Μία μεγάλη φυτοφάγος χελώνα να περιμένει κάποιο πτώμα. Αλλά χελώνα λέγεται και αυτό το σκύφος της μεταλλικής εταιρείας Λαβρίου σε σχήμα σκάφους ή σκύφους. Μέσα σε αυτό μπορούσε να τον ταξιδέψει στον προορισμό του διαθαλάσσης και σαφώς με το αζημίο του. Τράπεζα έλξεων μέσης μεταχειριζόμαθα όταν η μύες της μέσης είναι τόσο σφιχτή ή τόσο επώδυνη που δεν επιτυγχάνεται με μία απλή μυϊκή χάλαση. Για να κινητοποιήσουμε ή να ανατάξουμε τους σπονδύλους. Ο Ιπποκράτης είχε και αυτό στην τράπεζα έλξεων. Ο διαβόητος μέχρι σήμερα προκρούστης αναφέρεται να έχει φεύρει την πρώτη κλίνη έλξεως. Γιατί? Διότι είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι ένας ληστής για να κλέψει έναν οδηπόρο, κάπου στο εργάλαιο ήταν, θα έπρεπε να παλέψει να τον νικήσει, να τον ρίξει στο κρεβάτι, να τον δέσει, να τον τεντώσει, να του κόψει στα ίχια τα πόδια για να του πάρει τα ολιγοστά χρήματα που κουβαλούσε, ο οποίος φοβούμενος τους πραγματικούς ληστές. Την θεραπευτική αγωγή που εφαρμόζουμε βάζουμε μας όλοι μας τις δυνάμεις για να επαναφέρουμε σε λογαριασμό μία δυσλειτουργούσα δομή του σώματος, ιδιαιτέρως τις δύσκολες περιπτώσεις. Αυτό ίσως να προσομοιάζει λίγο με την ελληνορωμαϊκή πάλη. Έτσι τους αμύητους μπορεί να προσομοιούμε με τον Κερκύρωνα, που εικάζεται ότι πάλευε μέχρι που θανάτωνε άτομα όταν έρχονταν να τον δούνε για το πρόβλημά τους. Κάπου στο Δαφνί ήταν αυτός. Με τον Ιπποκράτη αναπτύχθηκε επιστημονική τέχνη της ιατρικής και τέθηκαν οι πρώτοι ηθικοί κανόνες. Τον πρωτεύουσα ρόλο τους κανόνες αυτούς ο παππούς μας, ο Ιπποκράτης, τους έθεσε στον όρκο προς την θεϊκή υπόσταση του φωτός, της ιατρικής, της μαντικής, της υγείας, του Απόλλωνα. Όμνημοι Απόλλωνα ιητρών και υγείαν και πανάκιαν και θεούστε πάντας και πάσας ίστορας πορευόμενος επιτέλεα ποιήσιν. Ορκίζομαι στον Απόλλωνα, τον ιατρό, τον Ασκληπιό και την υγεία και την πανάκια και όλους τους θεούς και θεές και μάρτυρες τους βάζω πώς θα εκτελέσω τον όρκο μου αυτό. Στο τέλος λέει, αν κρατήσω τον όρκο μου
μέχρι τέλους ας αξιωθώ να χαρώ τη ζωή μου και την τέχνη μου. Αν όμως γίνω επίορκος και τον παραβώ, αυτά που προσδοκώ, τα ενάντια να μου συμβούν. Εάν ο θεράπων που βγαίνει στον κόσμο να θεραπεύσει δεν αισθανθεί αυτήν την οριστική υπόσταση που πρέπει να κρατήσει για να θεραπεύσει, θα αποτύχει ενδεχομένως στη ζωή του όσον αφορά την επίλυψη των ασθενών της. Δεν έχω λόγια να πω. Ο όρκος του Ιπποκράτη είναι συγκλονιστικός και εσείς με όσα μας λέτε με τόσες λεπτομέρειες, σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και οι γνώσεις σας είναι φοβερές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, γιατί είναι μια άλλη προσέγγιση και ένας καινούριος τρόπος και πάρα πολύ παλιός ταυτόχρονα σκέψης. Και τώρα, κύριε Χριστοδουλαρή, θα ήθελα μετά το συγκλονιστικό όργο του Ιπποκράτη που μας διαβάσατε και μας ξαναθυμίσατε, να σας ρωτήσω το εξής. Κάποιος ασθενής που έρχεται σε εσάς, οι φορές που πρέπει να έρθει είναι αρκετές, μετά από πόσες φορές πρέπει να δει κάποιο αποτέλεσμα? Η κάθε περίπτωση είναι ιδιόμορφη, όπως ξέρουμε από την ιατρική. Ενώ τα συμπτώματα μπορεί να είναι τα ίδια, η χρόνια κατάσταση είναι αυτή η οποία προσδιορίζει πολλές φορές τον χρόνο που χρειάζεται για να επιτευχθεί η ανάκαμψη της παθήσεως. Όταν είναι μια κατάσταση παραμελημένη, θέλει σίγουρα περισσότερες φορές να κάνουμε κάποιες θεραπείες. Βεβαίως, διότι όπως βλέπουμε εδώ η σπονδυλική στήλη, όταν πιεστεί, όταν ξεφύγει ο δίσκος και πιέσει το νεύρο το οποίο βρίσκεται μέσα εδώ και πάει στο όργανο ή στο μέλος του σώματος, πρέπει να ανοίξουμε αυτό το σημείο εδώ, να αποσυμπιέσουμε. Να αποσυμπιέσουμε, απορροφώντας ξανά ένα αλφα ποσοστό υγρού, όχι μονάχα του ιδίου του δίσκου, αλλά υγρού από γύρω την πέριξη περιοχή, που μπορεί να αυξήσει το εύρος του δίσκου. Άρα δεν έχουμε συμπιεστικά φαινόμενα. Άρα και ο ασθενής αρχίζει και νιώθει καλύτερα γιατί δεν πονάει. Αρχίζει ο πόνος και υποχωρεί. Ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή να χαλαρώσουμε τους μύες εδώ, να ανοίξουμε τα διαστήματα της σπονδυλικής στήλης, να απορροφηθεί το ποσοστό του υγρού μέσα στο δίσκο για να ελευθερωθεί το νεύρο το οποίο βγαίνει ακριβώς από τα σημεία της οπής εδώ όπου προεκτείνεται και προβάλλει ο δίσκος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί θα απασχολεί σίγουρα κυρίες και κύριοι πάρα πολύ κόσμο. Ποιες εξετάσεις πρέπει να έχει κάνει πριν να κάνει μια αξονική, μια μαγνητική, μια απλή ακτινογραφία, αρκεί πολλές φορές? Όσες εξετάσεις αν έχει κάνει θα μας βοηθήσουν οπωσδήποτε να προσδιορίσουμε το χρόνο τον οποίο χρειαζόμαστε για να θεραπεύσουμε, να αποκαταστήσουμε αυτή την κατάσταση. Και κάτι άλλο επίσης πάρα πολύ σημαντικό που γνωρίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί με κάποια συμβατικά σκευάσματα, κάποια αντιφλεγμονώδη, κάποια παυσίπονα να βοηθηθεί ταυτόχρονα με τη δική σας θεραπεία? Όλα αυτά θα συμβάλλουν, αν και την ημέρα την οποία της θεραπείας θα ήθελα να μην έχει πάρει ανασταλτικά φάρμακα για να δούμε την πραγματική εικόνα. Την πραγματική εικόνα εκείνη τη στιγμή. Διότι η ανάταξη επιφέρει μια αλλαγή των συμπτωμάτων σχεδόν άμεσα. Κύριε Χριστοδουλαρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε, γιατί είναι μια άλλου είδους προσέγγιση. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε τώρα στο βίντεο του κύριου Γεωργόπουλου, ο οποίος είναι χειρουργός με ευτήρας και θα μας μιλήσει για τα κονδυλώματα. Και μετά θα έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε στο ιατρείο του με ευτήρα γυναικολόγου κύριου Γεωργόπουλου Γεώργιου. Κύριε Γεωργόπουλε, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μας λύσετε κάποιες απορίες για το θέμα των κονδυλωμάτων που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Βέβαια. Και με το δίκιο σας, γιατί για εμάς τους γιατρούς χαρακτηρίζεται σαν μια σιωπηλή επιδημία. Αλλά βέβαια δεν χρειάζεται πανικός. Χρειάζεται σωστή πληροφόρηση γύρω από το θέμα. Τι είναι λοιπόν? Είναι ένας ιός, ο οποίος ιός μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή κατά κύριο λόγο και από μικροτραυματισμούς που δημιουργούνται στο δέρμα αλλά και στους βλενογόνους, μπαίνει μέσα στα κύτταρα. Μπαίνει στα κύτταρα τα ανθρώπινα, χρησιμοποιεί το γενετικό υλικό
του ανθρώπινου κυτάρου για να πολλαπλαστιαστεί ο ίδιος και να μεταδοθεί στα διπλανά κύτταρα ή και σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Πόσο συχνή είναι η μόλυνση στις γυναίκες, στα ζευγάρια γενικότερα? Έχει παρατηρηθεί ότι πλέον είναι πάρα πολύ συχνή η εμφάνιση και η μόλυνση. Και αυτό γιατί? Γιατί αφενός μεν τα περισσότερα ζευγάρια, άντρες, γυναίκες δηλαδή, ξεκινούν τη σεξουαλική του ζωή σε πολύ μικρότερη ηλικία και έχει βρεθεί ότι ειδικότερα για τη γυναίκα η πιθανότητά της να μολυνθεί από τον ιό φτάνει το ποσοστό περίπου του 80%. Πού εμφανίζονται και πώς εξελίσσονται? Τα κονδυλώματα εμφανίζονται είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά. Τα εξωτερικά τα ονομάζουμε οξυτενή και αυτά φαίνονται με γυμνό μάτι. Δηλαδή, δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς οι γιατροί, μπορεί να τα δει ο ίδιος ο ασθενής, η γυναίκα δηλαδή ή ο άντρας, στη γενετική περιοχή και να προστρέξει έτσι για βοήθεια. Τα εσωτερικά όμως, για να τα δούμε, χρειάζονται κάποια ειδική μεθοδολογία. Υπάρχουν 40 τύποι διαφορετικών ιών HPV, οι οποίοι χαρακτηρίζονται είτε χαμηλού είτε υψηλού κινδύνου. Οι ιοί του υψηλού κινδύνου είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση προκαρκινικών ή καρκινικών καταστάσεων και είναι οι πιο επικίνδυνοι. Είναι αυτοί που ίσως έχουν επιβάλει αυτόν τον πανικό για το θέμα των κονδυλωμάτων. Οι τύποι χαμηλού κινδύνου είναι κυρίως αφορούν τα εξωτερικά κονδυλώματα και βέβαια είναι κυρίως στα οξυτενή κονδυλώματα τα εξωτερικά, τα οποία μοιάζουν, έχουν μια μορφολογία σαν κουνουπίδι και γι' αυτό είπαμε πριν ότι μπορεί να τα δει ο ίδιος ο ασθενής από μόνος του, γιατί είναι ιδιαίτερη μορφολογία, ίσως να φανεί και στο slide που έχουμε. Από εκεί πέρα, τι συμβαίνει, ποια είναι η εξέλιξη με την είσοδο λοιπόν του ιού στον οργανισμό? Ξεκινάει μία διαδικασία ανοσολογική για να αντιμετωπίσει ο οργανισμός μας αυτή την ύπαρξη του ιού μέσα στα κύτταρά μας. Σε ένα ποσοστό που φτάνει περίπου το 90%, η μόλυνση αυτή καταστέλλεται από τον ίδιο τον οργανισμό μας. Και έχει βρεθεί ότι στο 90% η καταστολή αυτή γίνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2 ή 3 ετών. Μένει ένα 10% στο οποίο δεν υπάρχει αυτή η καταστολή, όπου εκεί πλέον περιμένουμε την εμφάνιση κάποιων προκαρκινικών ή καρκινικών καταστάσεων. Να μην νομίζουμε όμως ότι αυτές οι προκαρκινικές ή καρκινικές καταστάσεις εμφανίζονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι για τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας η εμφάνισή του μπορεί να απαιτεί ένα χρονικό διάστημα 10 έως 30 ετών δράσης του ιού μέσα στα κύτταρα για να εμφανιστεί. Επομένως, δεν πρέπει να μας πιάσει ο φόβος ότι πω έχω τον ιό των κονδυλωμάτων, άρα κινδυνεύω άμεσα να πάθω κάτι πολύ κακό. Εφόσον λοιπόν αυτές οι αλλοιώσεις δεν φαίνονται, πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε τον ιό? Η ανίχνευση λοιπόν του ιού γίνεται με τον προληπτικό έλεγχο που πρέπει να κάνει η κάθε γυναίκα. Ποιος είναι αυτός ο προληπτικός έλεγχος? Ο πάρα πολύ γνωστός έλεγχος με το τεστ Παπανικολάου. Όπου εκεί πλέον παίρνουμε κύτταρα τα οποία τα πλώνουμε σε ένα πλακάκι, τα βλέπει ο κυταρολόγος. Ο κυταρολόγος βλέπει εάν υπάρχουν μορφολογικές αλλοιώσεις κυταρικές χαρακτηριστικές της ύπαρξης του ιού, που είναι η κυλοκυτάρωση, δηλαδή όπως βλέπει το κύτταρο ο κυταρολόγος, στον πυρήνα φαίνεται ένα σαν φωτοστέφανο γύρω από τον πυρήνα, το οποίο το χαρακτηρίζουν σαν κυλοκυτάρωση. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο επόμενο βήμα, όταν δηλαδή δούμε ύποπτο τεστ Παπανικολάου, όπου το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε να κάνουμε κολποσκόπηση με ή χωρίς λήψη βιοψίας. Στην κολποσκόπηση λοιπόν τι κάνουμε? Βλέπουμε τον τράχυλο και τον κόλπο κάτω από μεγάλη μεγένθηση και με πολύ ισχυρό φωτισμό, όπου βάφουμε όλη την περιοχή χρησιμοποιώντας διάφορα υγρά. Αυτά τα υγρά είναι το οξικό οξύ και το ιώδιο. Το μεν οξικό οξύ βάφει την περιοχή την περίεργη, την ύποπτη, αυτή δηλαδή που έχει μέσα στα κύτταρά της τον ιό, τη βάφει λευκή, δηλαδή έχουμε μια περιοχή λευκάζουσα όπως λέμε. Η δε τοποθέτηση του ιωδίου κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δεν βάφει καθόλου την περιοχή που είναι προβληματική.
Επομένως, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προσανατολιστούμε και να πάμε με κάποιες λαβίδες, να βγάλουμε ένα κομματάκι του ιστού αυτού, του ύποπτου, για να το δώσουμε σε άλλο γιατρό πλέον, ο οποίος λέγεται παθολογονατόμος, ο οποίος θα το ελέγξει για να δει εάν όντως υπάρχει αυτός ο ιός και αν η αλλίωση που έχει κάνει είναι προκαρκινική ή καρκινική. Έχουμε και άλλη μεθοδολογία βέβαια. Το επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο είναι η ανείχνευση του με μοριακές τεχνικές. Οι μοριακές τεχνικές είναι το HPV test, όπως λέμε, και η τεχνική ταυτοποίησης του ιού μέσω PCR, με τεχνική PCR. Η πρώτη, το HPV test, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε μόνο και μόνο αν υπάρχει ύποπτο DNA δηλαδή ιού υψηλού κινδύνου, αλλά δεν μας χαρακτηρίζει ποιος τύπος ιού είναι. Αντίθετα, η μεθοδολογία του PCR μας δίνει ακριβώς ποιος τύπος του ιού είναι, επομένως ξέρουμε εάν μπορεί να είναι ο καρκινογόνος ή αν είναι κάποιος άλλος που δεν ενέχει τόσο μεγάλο κίνδυνο για τη γυναίκα. Γενικότερα, γιατρέ μου, τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε τη μόλυνση? Πρέπει να κάνουμε πρόληψη, όπως πολύ σωστά είπατε. Ποια είναι η πρόληψη, λοιπόν? Η πρόληψη χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στην πρωτογενή και στη δευτερογενή. Η πρωτογενής είναι είτε η χρήση των εμβολίων πριν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών ή, εφόσον έχουν ξεκινήσει οι σεξουαλικές επαφές, η χρήση του προφυλακτικού. Βέβαια, θα μου πείτε, το προφυλακτικό, γιατρέ μου, μας καλύπτει πάντα? Όχι. Γιατί μπορεί το προφυλακτικό να μην καλύψει περιοχές που είναι μολυσμένες, επομένως να μεταδοθεί σε μια άλλη περιοχή του συντρόφου μας, που και αυτή δεν είναι καλυμμένη, και γι' αυτό το λόγο μπορεί να δούμε οξυτενή κονδυλώματα, τα οποία εμφανίζονται στις μυρογεννητικές πτυχές, δηλαδή στη βάση των ποδιών, ή στο εφήβαιο, δηλαδή στην περιοχή που είναι οι τρίχες. Έτσι. Η δευτερογενής πρόληψη είναι η πρόληψη πλέον της ανείχνευσης προκαρκινικών αλλοιώσεων, ούτως ώστε αυτές να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε, συνήθως με την αφαίρεσή τους. Τι είναι το εμβόλιο και πόσο ασφαλές είναι? Τι είναι το εμβόλιο? Το εμβόλιο γίνεται καταρχάς στην εφηβική ηλικία, έως 24-26 ετών, γίνεται σε 3 δόσεις μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Το εμβόλιο λοιπόν δεν περιέχει DNA, περιέχει πρωτεΐνες οι οποίες μοιάζουν με τον ιό του HPV. Αυτές λοιπόν οι πρωτεΐνες έχουν την ικανότητα να ενεργοποιούν αυτό το μηχανισμό που λέγαμε στην αρχή, που ότι υπάρχει ένας κυταρικός μηχανισμός που αναγνωρίζει τον ιό και ξεκινάει την προσπάθεια καταστολής και όλα αυτά, να ενεργοποιήσει επομένως όλο αυτό τον ασωλογικό μηχανισμό, ούτως ώστε μόλις ο οργανισμός βρεθεί σε επαφή με τον πραγματικό ιό, να έχει άμεση ανοσολογική απάντηση. Να έχει έτοιμη ανοσολογική απάντηση και να τον διώξει κατευθείαν, χωρίς να μεσολαβήσει τίποτε άλλο. Έτσι. Δεν έχει παρενέργειες, δεν έχει σοβαρές παρενέργειες. Αν θέλετε, έχει αυτές τις κλασικές παρενέργειες του οποιοδήποτε εμβολίου κάνουμε. Αυτό πρέπει να τονίσουμε όμως είναι το εξής, ότι τα εμβόλια καλύπτουν είτε 2 είτε 4 κύριους τύπους ιών. Επομένως, έχουν μερική κάλυψη, γιατί όπως είπαμε, οι επικίνδυνοι ιοί, ιδίως για τη γυναίκα, είναι 14. Επομένως, για τους υπόλοιπους, η γυναίκα μένει ακάλυπτη. Αυτό λοιπόν, τι μας λέει? Ότι η γυναίκα πρέπει να συνεχίσει να κάνει τον προληπτικό ετήσιο έλεγχο με το τεστ Παπα-Νικολάου, να πηγαίνει στο γιατρό της, να την βλέπει. Και βέβαια, να εννοείται ότι αν βρεθούν πάλι κάποιες αλλοιώσεις, να προχωρήσει στις υπόλοιπες κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Κάτι άλλο που πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής, ότι η δράση του εμβολίου είναι προφυλακτική, δεν είναι θεραπευτική. Και αυτό πρέπει να το τονίσω ιδίως για τις νέες κοπέλες, για να πούμε ότι δεν τις κάνει άτρωτες, όπως είπαμε και πριν, δεν τις κάνει άτρωτες. Να μην νομίζουν ότι δεν παθαίνουν τίποτα επειδή κάνανε. Απλώς τις προστατεύει μόνο από αυτούς τους 4 πιο συχνούς τύπους ογκογόνων ιών HPV. Επομένως, τι κάνουμε στην περίπτωση που κολλήσουμε και παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα? Εκεί λοιπόν, όταν έχουμε αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού, όπως πολλές γυναίκες θα έχουν πάρει κάποια απάντηση από τον Παπα-Νικολάου που λέει ότι έχω CIN1 ή LSIL κλπ. Όταν έχουμε λοιπόν αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού, εκεί λοιπόν η τακτική είναι επανέλεγχος και παρακολούθηση. Δηλαδή, αντί να κάνει η γυναίκα
κάθε χρόνο τεστ Παπα-Νικολάου, θα πρέπει να κάνει κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο, ανάλογα με τη βλάβη που έχουμε δει. Και από εκεί και πέρα τελειώνει όλη η διαδικασία. Σε γυναίκες όμως όπου έχουμε προκαρκινικές αλλοιώσεις, εκεί πλέον πρέπει να προχωρήσουμε στην αφαίρεσή τους, που είναι και η θεραπεία, η οποία στηρίζεται κυρίως σε μηχανικές αλλά και σε θερμικές μεθόδους. Οι μηχανικές είναι η αφαίρεση με νηστέρι μιας περιοχής του τραχύλου, ενώ οι θερμικές είναι η κρυοπηξία, κυρίως βέβαια η κρυοπηξία τη χρησιμοποιούμε για τα εξωτερικά, τα οξυτενή κονδυλώματα που λέγαμε πριν, ενώ τις θερμικές με την υψηλή θερμοκρασία που είναι το λέιζερ και κατά κύριο λόγο και το loop, είναι κάποια βρόχη θερμική μεταλλική. Το λέιζερ μπορεί να προκαλέσει εξάχνωση, όπως λέμε, της περιοχής, δηλαδή να ατμοποιήσει όλη την περιοχή την περίεργη, την προβληματική, και επομένως με την ατμοποίηση αυτή να εξαφανιστεί και ο ιός και όλη η περιοχή η προσβεβλημένη, ή να κάνουμε κονοειδή εκτομή με λέιζερ. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τους βρόχους, τους μεταλλικούς που είπαμε πριν, τα loop, και τελειώνει εκεί όλη η διαδικασία της θεραπείας. Κάτι που πρέπει όμως να τονίσουμε είναι ότι όταν κάνουμε θεραπείες, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται ο ιός. Ο ιός παραμένει μέσα στο σώμα της γυναίκας. Εξαφανίζεται η περιοχή που έχει αυτές τις αλλοιώσεις τις προκαρκινικές, που μπορεί να δημιουργήσει δηλαδή σοβαρό πρόβλημα στη γυναίκα. Έτσι. Κύριε Γεωργόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γεωργόπουλο για όσα μας είπε και μαζί μας έχουμε τον κύριο Στέλιο Φραντζεσκάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι καθηγητής χειρομάλαξης, δηλαδή κυρίες και κύριοι εννοούμε μασάζ. Θα μας πει για τα ωφέλη του μασάζ στην κυταρίτιδα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ποια είναι τα ωφέλη του μασάζ που ενδιαφέρουν όλους? Ποια είναι τα ωφέλη του μασάζ? Κάθε φορά που μου κάνουν αυτή την ερώτηση, δυσκολεύομαι πολύ να απαντήσω. Όχι γιατί δεν ξέρω τι να πω, αλλά γιατί δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, κυρία Καρανάσιου. Θα πω μερικά επιγραμματικά. Βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου, των πνευμόνων, του λεμφικού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού μας. Ευνοεί το σκελετικό, το μυϊκό, το νευρικό σύστημα. Βοηθά στη διαστολή των αγκείων του δέρματος και στην απομάκρυση των νεκρών κυττάρων. Και καλύτερη οξυγόνωση, φαντάζομαι. Καλύτερη οξυγόνωση, καλύτερη αιμάτωση, φυσικά καλύτερη οξυγόνωση και καλύτερη θρέψη. Από εκεί ακριβώς ξεκινάνε όλα. Ωραία. Άρα, εφόσον γίνεται αυτό στα κύτταρα, γίνεται και σε όλο το μυϊκό μας σύστημα. Ξεκουράζεται το μυϊκό μας σύστημα με την απομάκρυση του γαλακτικού οξέως. Γίνεται καλύτερη και γρηγορότερη αποκατάσταση σε τραυματισμούς. Γαλακτικό οξύ το περιβόητο είναι μια αιτία πολλών συμφορών για τους μυς μας, αν κάνω λάθος. Ναι, ειδικά στους αθλητές που θέλουν να μπουν και σε δεύτερη και σε τρίτη προπόνηση την ίδια ημέρα. Σημαντικό το να μπορούμε να απομακρύνουμε, είναι τοξίνη κυρίες και κύριοι το γαλακτικό οξύ και με την απομάκρυνσή του είμαστε πάρα πολύ καλύτερα και έχουμε καλύτερη ευεξία. Σαφώς, όχι Ωραία. Μόνο ευεξία μέσω του μασάζ, έχουμε συμπτώματα, να το πω έτσι, συμπτώματα αντιγύρανσης. Καταπραίνει και καταπολεμά τον πονοκέφαλο. Εσείς σαν γιατρός θα γνωρίζετε πολύ καλά τις ενδορφίνες. Το μασάζ έχει το εξής μαγικό αποτέλεσμα στον οργανισμό μας. Τον βάζει στη διαδικασία να παράγει ο ίδιος ενδορφίνες, που όπως ξέρουμε όλοι είναι οι ορμόνες της ευτυχίας. Της ευτυχίας βέβαια και του γέλιου. Και του γέλιου, ναι, έτσι ακριβώς. Μας χρειάζονται. 20 με 50 φορές λέει ισχυρότερη δράση από τη μορφίνη. Είναι σημαντικό το νούμερο. Και είναι και ένδο. Και είναι και ένδο, είναι εκ των έσω, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άσχημα συμπτώματα. Και μάλιστα η συχνή παραγωγή ενδορφινών στον οργανισμό μας, όχι μόνο θωρακίζει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά βελτιώνει σε πολύ ισχυρά επίπεδα τη μνήμη μας και έχει και αποτελέσματα αντιγυραντικά. Δηλαδή, εάν θέλω να έχω ισχυρή υγεία και ευεξία, αν θέλω να έχω μυαλό, ξηράφι και αν θέλω αντί να γυρνάω να ξανανιώνω, το καλύτερο που έχω να κάνω και το απολαυστικότερο θα πω είναι εγώ, το μασάζ. Είναι μασάζ. Για πέστε μας τώρα που το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών και όλους μας ενδιαφέρει η εμφάνισή μας, πώς προσφέρει το μασάζ στην κυταρίτιδα? Στην κυταρίτιδα. Το μασάζ για την κυταρίτιδα είναι εχθρός, όπως απαντά και η συνεργάτιδά μου η Νάντια Εβάση μονολεκτικά κάθε φορά που τη ρωτάνε. Το μασάζ κάνει το εξής.
διαστέλει τα αγγεία στο σώμα μας, προκαλεί δηλαδή υπερεμία. Οπότε λόγω της υπερεμίας έχουμε και αυξημένα επίπεδα αποτοξίνωσης. Περισσότερο αίμα στα κύτταρά μας, περισσότερο αίμα στους ιστούς μας, σημαίνει καλύτερη λειτουργία, άρα και καλύτερη ρύθμιση του μεταβολικού μας ρυθμού. Επομένως αυτό, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση που επιφέρει η μάλαξη, το μασάζ, να το λέμε και στα ελληνικά που έχουμε συνηθίσει όλοι, να το ξέρουμε, ομαλοποιεί όλα τα συστήματα του οργανισμού. Οπότε αυτό συνολικά φέρει μια αλλαγή στη μορφή των βιολογικών υλικών. Δηλαδή φέρει καλύτερη ελαστικότητα και ευληγησία στους ιστούς μας. Φέρει μείωση στον όγκο του λιπόδους ιστού και στην όψη του φαινομένου του φλοιού του πορτοκαλιού, που ξέρουν όλες οι γυναίκες. Η εικόνα, η περιβόητη φλοιός πορτοκάλι. Ακριβώς. Από τις μαλακές συμφύσεις που προκαλεί η κυταρίτιδα. Πόσες συνεδρίες πρέπει να κάνουμε για να πούμε ότι έχουμε και ένα ορατό αποτέλεσμα να μας ικανοποιήσει, κυρίες και κύριοι, και μετρήσιμο αποτέλεσμα ίσως? Στις 5 συνεδρίες το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό. Και αυτό είναι μια πληροφορία την οποία μου τη μεταφέρουν οι ίδιες οι κυρίες που δέχονται τις συνεδρίες της χειρομάλαξης στο σώμα τους επάνω. Δεν λέω, προσέξτε, θέλω να είμαι κρυστάλλινα ξεκάθαρος. Δεν λέω ότι με 5 συνεδρίες απαλλασσόμαστε τελείως από την κυταρίτιδα, ανάλογα το και τι στάδιο είναι η πάθηση που έχει κάθε κυρία. Αλλά στις 5 συνεδρίες το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό, όχι μόνο στην όψη, αλλά και στη μεζούρα. Μεγάλο πράγμα αυτό. Μεγάλο πράγμα, ναι. Το κόστος των θεραπείων. Το κόστος των θεραπείων. Το πακέτο των 10 θεραπείων που προτείνουμε πάντοτε εμείς για πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα κοστίζει 400 ευρώ στο δικό μας το θεραπευτήριο. Αντιστοίχως, το πακέτο των 5 θεραπείων κοστίζει 200 ευρώ. Τώρα εμείς, για όσες κυρίες μας καλέσουν, στο 211-012-0575 και πούν ότι μας είδανε στην εκπομπή σας, θα κάνουμε δώρο μέχρι και 3 συνεδρίες. Δηλαδή, το πακέτο των 10 θεραπείων από 400 ευρώ θα το πάρουν στα 280, το πακέτο των 5 θεραπείων θα το πάρουν στα 160. Και προσέξτε, μιλάω για θεραπείες μασάζ κυταρίτιδας με τα χέρια, όχι με μηχανήματα. Μία ολόκληρη ώρα μάλαξη με τα χέρια. Είναι επώδυνο? Γιατί έχω ακούσει, κυρίες και κύριοι, κάποιες φορές που είναι αρκετά επώδυνο αυτό. Το έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές και από πολλές κυρίες που έχουν έρθει και έχουν και ολόκληρα αιματώματα και μελανιές. Έχουμε τελείως διαφορετική προσέγγιση στη δική μας την τεχνική. Πάμε σχεδόν ψηλαφυτά, για να σας δώσω να καταλάβετε. Δεν μπαίνουμε καθόλου ενδομυϊκά, μένουμε στις ανώτερες στιβάδες του δέρματος και της επιδερμίδας και είναι σχεδόν ψηλαφυτή, δηλαδή σχεδόν χαϊδεύουμε στη δική μας την προσέγγιση. Τι άλλα είδη μάλαξης προσφέρετε στο θεραπευτήριό σας, κύριε Φραντζεσκάκη? Προσφέρουμε πολλά και διαφορετικά είδη μάλαξης. Έχουμε κλασική μυοχαλαρωτική μάλαξη, έχουμε αντιστρες μασάζ, έχουμε αθλητικό θεραπευτικό μασάζ, έχουμε πολλά και διαφορετικά είδη μάλαξης και πολλά και διαφορετικά είδη θεραπείων. Τώρα, δεν χρειάζεται ο κόσμος να απελαγώνει με όλα αυτά που ακούει και να μου λέει, εντάξει, αλλά εγώ για τη δική μου την περίπτωση τι από όλα αυτά χρειάζομαι, γιατί δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Εμείς αντιμετωπίζουμε την κάθε περίπτωση ως μοναδική, ως έχει. Και προτείνουμε στην κάθε περίπτωση την κατάλληλη μορφή θεραπείας, το κατάλληλο είδος μάλαξης. Είτε πρόκειται για μια συνεδρία αντιστρες μασάζ, είτε πρόκειται για μια συνεδρία στην οποία θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα μέσης, πλάτης, αυχένα ή κάποιας ισχυαλγίας, θα προτείνουμε εμείς την καταλληλότερη θεραπεία. Άκουσα ότι ανακαινίζετε το θεραπευτήριό σας. Ισχύει. Τι έχετε να μας προτείνετε για μετά το καλοκαίρι? Για μετά το καλοκαίρι είμαστε πολύ κοντά στο να πραγματοποιήσουμε μια κοινή μας επιθυμία με τη συνεργάτηδά μου, την Άντια Τιβάση. Θα στεγάσουμε στον ίδιο χώρο μέσα όχι μόνο την τέχνη της φυσικοθεραπείας και της χειρομάλαξης του μασάζ, αλλά και όσες περισσότερες εναλλακτικές θεραπείες μπορούμε. Πελωνισμό, ρέικι. Ο κόσμος προσανατολίζεται πάρα πολύ σε εναλλακτικές θεραπείες τώρα τελευταία. Αυτό ισχύει. Πρόσφατα. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Πρόσφατα διάβαζα ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι στην Αμερική το 55% των ασθενών έχει φύγει από τους οικογενειακούς γιατρούς. Κουράστηκε από τα φάρμακα. Άκουσε και πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι. Έχουν συμβεί και πάρα πολλά, αλήθεια είναι αυτό. Κουράστηκε να τον αντιμετωπίζει ο γιατρός όπως αντιμετωπίζει ο μηχανικός το αυτοκίνητο. Έχει χαλάσει ένα εξάρτημα, το βγάζουμε, το πετάμε και βάζουμε ένα καινούριο.
Θέλω και εδώ να είμαι κρυστάλλινα ξεκάθαρος. Δεν αντιλέγω σε καμία περίπτωση ότι η κλασική ιατρική έχει σημαντική σημασία. Δεν το συζητάμε αυτό. Εξαιρετική αξία. Αλλά και αυτές οι ταλέπορες οι εναλλακτικές θεραπείες που υφίστανται εδώ και 5.000 χρόνια. Ταλέπορες, όχι. Εμείς είμαστε ταλέποροι και τις χρησιμοποιούμε τώρα τελευταία όλο και περισσότερο. Έτσι. Γιατί σου έχουμε αρχίσει να ενημερωνόμαστε και καλύτερα γι' αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη ενημέρωση τώρα πια και η αλήθεια είναι ότι το διαδίκτυο μας έχει δώσει πολύ μεγάλη ενημέρωση γύρω από όλα αυτά και έχουμε ανοίξει λίγο περισσότερο το μυαλό μας και έχουμε γίνει λίγο πιο δεκτικοί πλέον σε αυτές τις αρχαίες μορφές θεραπείας. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν συγκερασμός κλασικής ιατρικής και εναλλακτικών θεραπείων για καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό θα είναι το ιδανικότερο. Κύριε Φραντζεσκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε και για καινούριους τρόπους προσέγγισης. Και τώρα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μουτζούρη Θεοφάνη, ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής και θα μας μιλήσει για την αποκατάσταση της ρήξης του πρόσθετου χιαστού συνδέσμου που έχει απασχολήσει όλους εμάς κατόπιν και πολλών τηλεφωνημάτων και πολλών απορριών και θα ξεκινήσουμε ρωτώντας σας τι είναι ο πρόσθετος χιαστός σύνδεσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένας βασικός σύνδρομος για την άρθρωση του γόνατος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σταθερότητά του. Συγκεκριμένα εμποδίζει την πρόσθετη ολίσθηση της κνήμης σε σχέση με το μοιραίο οστό. Έχει μία μικρή συμμετοχή στη σταθερότητα του γονάτος όσον αφορά τις πλάγιες κινήσεις του, αλλά το βασικό είναι ότι διατηρεί την πρόσθετη μετατόπιση της κνήμης. Συγκρατεί δηλαδή το γόνατό μας να μην γλιστρήσει μπροστά. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Να μην χαθεί η γωνία με το μοιραίο. Ωραία. Και να υπάρχει μια ομαλή κίνηση κατά τη διάρκεια της βάδισης μας. Ωραία. Θα θέλατε λίγο να μας πείτε το μηχανισμό κάκωσης του πρόσθετου χιαστού. Είναι συνήθως εμφανίζεται σε αθλητές, σε κάποιους οι οποίοι κάνουν εραστεχνικά για το άθλημα και εμφανίζεται με συχνότητα μεγάλη στο ποδόσφαιρο και στο σκι. Αλλά βασικά ο μηχανισμός κάκωσης είναι όταν το γόνατο έρχεται σε μια θέση βλεσότητας με μια έσω γωνία, έσω στροφή της κνήμης ή σε κάποια θέση υπερέκτασης. Να συμπληρώσω εδώ ότι πολλές φορές για να έχουμε ρήξη του πρόσθετου χιαστού δεν χρειάζεται επαφή, δεν χρειάζεται κάποιος να μας χτυπήσει. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, μπορεί να γίνει και να μην είναι από τραύμα, από χτύπημα. Να μην είναι από τραύμα, να είναι από ένα κακό πάτημα σε έναν άσχημο αθλητικό χώρο. Ωραία. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο πώς γίνεται η διάγνωση της ρήξης. Υπάρχουν κάποια βασικά τεστ, τα οποία μπορεί εύκολα να γίνουν από έναν ορθοπαιδικό γιατρό ή έναν φυσικοθεραπευτή, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει το τεστ Lachman, το τεστ Pivot, το τεστ αναπηρήτησης και το τεστ ρηταροδιούς κίνησης. Με αυτά τα τεστ πρακτικά καταλαβαίνουμε εύκολα τη στιγμή της κάκωσης ότι έχει χαθεί η σταθερότητα του γόνατος και πάντα συγκρίνουμε και με το άλλο γόνατο. Επίσης γίνεται μια μαγνητική τομογραφία, η οποία αναδεικνύει το πρόβλημα. Η γνωστή MRI. Ακριβώς. Και μπορεί να γίνει και μια ακτινογραφία απλή, ώστε να δούμε αν υπάρχουν και μαζί με τον τραυματισμό κάποια ελεύθερα οστικά τεμάχια στην άρθρωση. Ναι, γιατί μπορεί με τον τραυματισμό να φύγουν και κάποια οστέινες δοκίδες. Ακριβώς, οστικές δοκίδες. Αν η κάκωση είναι πολύ κοντά, αν ο χιαστός έχει κοπεί πολύ κοντά στην αρθρική επιφάνεια. Η θεραπευτική προσέγγιση τώρα του προβλήματος αυτού, ποια είναι? Ο τρόπος που θα πλησιάσουμε έναν ασθενή για να το αντιμετωπίσουμε εξαρτάται πάρα πολύ από το ίδιο τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Αν είναι δηλαδή κάποιος ασθενής ο οποίος είναι αθλητής και θέλει να επανέλθει στην αθλητική δραστηριότητα, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει χειρουργική αποκατάσταση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν θέλει να επανέλθει όπως πριν, σαφέστατα χρειάζεται επέμβαση. Αν όμως είναι κάποιος ο οποίος ακολουθεί μια απλή ζωή, μπορεί να κάνει και ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με κάποιον φυσικοθεραπευτή, αλλά σαφέστατα με την πάροδο του χρόνου θα έχει διάφορες επιπλοκές. Δηλαδή μπορεί να εμφανίσει ζημιά στους μηνίσκους και προοδευτικά οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Δηλαδή για να γλιτώσει κάποιο χειρουργείο επιβαρύνει τους περιβάλλοντες ιστούς. Τους περιβάλλοντες ιστούς, ακριβώς. Ωραία. Ποιος είναι ο ρόλος τώρα της φυσιοθεραπείας στην αποκατάσταση αυτού του προβλήματος? Τα παλαιότερα χρόνια υπήρχε παρατηρημένος χρόνος ακινητοποίησης της άρθρωσης με νάρθηκες, βακτήριες και αποχή από την δραστηριότητα. Την σύγχρονη εποχή, έτσι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Καλό είναι να γίνεται η χειρουργική λοιπόν επέμβαση και να ακολουθεί το πρόγραμμα αποκατάστασης, ώστε να έχουμε πλήρη επανένταξη όσο το δυνατόν πληρότερα στην καθημερινότητά μας. Η φυσικοθεραπεία έχει άμεσα
αποτελέσματα σε αυτό. Είναι συγκερασμός και των δύο. Ακριβώς. Και δεν υπάρχει, νομίζω, χειρουργείο, δίχως μετά φυσιοθεραπευτή που να βοηθήσει. Είναι απαραίτητη συμβολή για την πλήρη αποκατάσταση και επαναφορά στην κατάσταση πριν τον τραυματισμό. Ποιο είναι το ενδεικτικό πρόγραμμα αποκατάστασης για αυτή την κατάσταση? Λοιπόν, το πρόγραμμα βγαίνει σε συνεργασία με τον ορθοπαιδικό με τον φυσιοθεραπευτή. Καλό είναι, λοιπόν, τους πρώτους... Ποιο είναι το διάστημα, ναι, το διάστημα. Αυτό, το διάστημα, λοιπόν, για βέβαια. Να πούμε ότι κάποιος επανέρχεται γρήγορα στην αρχική κατάσταση, θέλει ένα καλό πρόγραμμα αποκατάστασης που διαρκεί από 4 έως 6 μήνες. Το πρώτο διάστημα, δηλαδή, των 2 μηνών είναι πιο εντατικό? Το πρώτο διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κρίσιμο και θέλει πιο εντατική φυσικοθεραπεία. Καθημερινή? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι καθημερινό το πρόγραμμα. Όσο περνάμε στον τρίτο μήνα και μετά, μπορούμε να αφήνουμε κάποια διαστήματα ανάπαυσης. Το διάστημα της φυσιοθεραπείας είναι επώδυνο για τον ασθενή όταν κάνετε εσείς αυτά που πρέπει να κάνετε? Τις πρώτες 20 ημέρες μπορούμε να πούμε ότι είναι επώδυνο. Είναι επώδυνο, βέβαια. Έτσι. Όσο προχωρούμε στο και αποκαθίσταται και αποκαθίσταται η βλάβη, το πρόβλημα είναι λιγότερο επώδυνο. Έτσι, αυτό. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Οι φυσιοθεραπείες εντάσσονται στα ασφαλιστικά ταμεία και κάποιος που είναι ασφαλισμένος, κυρία και κύριοι, μπορεί να κάνει αυτή την αποκατάσταση? Λοιπόν, οι φυσικοθεραπείες εντάσσονται στα ασφαλιστικά ταμεία, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αποκατάστασης, όμως υπάρχουν κάποια μηχανήματα τα οποία πρέπει να εφαρμόσουμε, το οποίο δυστυχώς δεν τα καλύπτει το ταμείο. Κάποια ίσως. Κάποια ίσως. Μπορεί να γίνει θεραπεία, αλλά δεν θα είναι πλήρης. Δεν θα είναι σωστή. Δεν θα μπορούμε και εμείς οι φυσικοθεραπείες να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Το κόστος των θεραπείων, θα μπορέσετε λίγο να μας πείτε γι' αυτό? Το κόστος των θεραπείων. Αυτό εξαρτάται από φυσικοθεραπευτή σε φυσικοθεραπευτή και το πόσο θέλει να ασχοληθεί ο κάθε φυσικοθεραπευτής με τον ασθενή του χρονικά. Μπορεί, δηλαδή, αν ασχοληθείς 2-3 ώρες την ημέρα με κάποιον, σαφέστατα το κόστος είναι μεγαλύτερο από κάποιον που θα ασχοληθείς απλά μία ώρα μαζί του. Θέλετε τώρα να σας πω ακριβώς που μπορεί να ξεκινάει μία τιμή, ας πούμε? Να μας πείτε, γιατί στις σημερινές εποχές που είναι πάρα πολύ δύσκολες, ναι, ο κόσμος, και είναι αυτονόητο αυτό, ενδιαφέρεται, ναι, και ρωτάει πάρα πολύ να μάθει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει, γιατί είναι μακροχρόνια η θεραπεία σας. Μιλάμε για μήνες τώρα. Ναι, έτσι, μιλάμε για κάποιους μήνες. Και γι' αυτό τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν 10 θεραπείες τον μήνα. Έτσι. Υπάρχουν συνάδελφοι που χρησιμοποιούν κάποιες τιμές από 25 ευρώ, αρχική τιμή, και από εκεί και πέρα ανεβαίνουν. Ωραία. Ας συγκεράσουμε, λοιπόν, μια καλή τιμή και την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στο φυσικοθεραπευτή μας. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ναι. Οι θεραπείες σας γίνονται με τα χέρια? Έχουμε κάποια όργανα που με αυτά θεραπεύετε? Μπορείτε να πάτε στο σπίτι κάποιου ασθενή? Πρέπει να έρθει εκείνος εσάς? Το πρόγραμμα αποκατάστασης, όπως είπαμε, είναι χρονοβόρο και διαρκεί και αρκετή ώρα. Φτάνουμε τους 6 μήνες. Δεν μπορεί να γίνει στο σπίτι, αν θέλουμε να έχουμε σωστή αποκατάσταση. Πρέπει να έρθει κάποιος ασθενής σε ένα εργαστήριο φυσικοθεραπείας και να ακολουθήσει κάθε εβδομάδα το πρόγραμμα που θα βγει για αυτόν. Τις πρώτες 2 εβδομάδες υπάρχει ένας λειτουργικός νάρθηκας που κρατάει το γόνατο σε μια θέση έκτασης για προστασία μετά το χειρουργείο. Χρησιμοποιούμε ένα μηχάνημα το οποίο λέγεται CPM, συνεχής παθητική κίνηση δηλαδή, το οποίο μέσα στις πρώτες 10 μέρες ο σκοπός του είναι να πάρουμε μια κάμψη γόνατος 90 μοιρών. Ηλεκτροθεραπεία για αναλγησία και παγωθεραπεία και κάποιες ήπιες ασκήσεις ισομετρικές για τα πρώτα στάδια της ενδυνάμωσης. Περνώντας στην τρίτη εβδομάδα έως την έκτη εβδομάδα, το πρόγραμμα γίνεται πιο έντονο. Μεγαλώνουμε τη γωνία στο CPM, με σκοπό να φτάσουμε τις 120 μοίρες, 125 μέγιστο. Μεγαλώνουμε τη γωνία στον άρθηκα κινητοποίησης, να αρχίσει και ο ασθενής να γίνεται πιο λειτουργικός. Περπατάει με τις βακτήριες στα όρια του πόνου, χωρίς να ζορίζει την άρθρωση. Και μπαίνουν και κάποιες άλλες ασκήσεις ενδυνάμωσης, περισσότερο ενεργητικές. Φτάνοντας στην τρίτη φάση της αποκατάστασής του, μιλάμε πλέον για την τρίτη με έκτη με την εγχειρητική εβδομάδα.
Μπαίνουν και άλλες ασκήσεις ενδυνάμωσης, ενδυναμώνουμε απαγωγούς, ενδυναμώνουμε τη γαστροκνήμιο, τους οποίους τους μυραίους, μεγαλώνουμε τις φορτίσεις στο γόνατο. Φαντάζομαι τα γύρω όργανα που έχουν αδρανοποιηθεί λόγω του χειρουργείου. Βεβαίως, και της ακινητοποίησης. Ακριβώς για αυτό το πράγμα. Ωραία. Συνεχίζουμε την ηλεκτροθεραπεία όταν υπάρχει πόνος, την παγωθεραπεία μας. Σκοπός μας είναι και ενεργητικά σιγά σιγά το γόνατο να πάρει την πλήρη κάμψη του. Και φτάνουμε πια στον τέταρτο μήνα που τα πράγματα γίνονται πιο ζώρικα, ας πούμε, πιο έντονα. Ο ασθενής αυτόν τον μήνα πρέπει να μπει σε μηχανή έκτασης ενδυνάμωσης γόνατος. Εκεί προσέχουμε τις γωνίες που πρέπει να του δώσουμε. Πολύ σοβαρές οι γωνίες. Ναι. Χωρίζουμε 0 έως 30 μοίρες, 30 έως 60, 60 έως 90. Πάμε κομμάτι-κομμάτι έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε το μόσχημα που έχει τοποθετηθεί από τον γιατρό μας και χαλάσει η επέμβασή του. Παίζει ρόλο. Γιατί μέχρι τους 6 μήνες έχει αιμάτωση 50%. Στο χρόνο φτάνουμε αιμάτωση 98%. Άρα θέλει ακόμα προσοχή. Ωραία. Τι πρέπει να προσέχει κάποιος λοιπόν μετά τον τραυματισμό, μετά τον τραυματισμό του. Πρέπει να συνεχίσει τις ασκήσεις ενδυνάμωσής του και στα δύο πόδια, γιατί πολλοί τραυματίζουν μετά το άλλο, αν δεν είναι η ίδια η ενδυνάμωσή τους. Τα αθλητικά μας παπούτσια, όταν ξαναεπανέλθουμε στην αθλητική δραστηριότητα. Και να συνεχίζουμε συχνά κάποια επίσκεψη κατά διαστήματα στον γιατρό μας. Να κάνει κάποιο follow-up δηλαδή. Ακριβώς. Ωραία. Και μια επίσκεψη στον γιατρό μας, αν την αφήνουμε, γιατί εκείνος μας δίνει πάντα τις τελευταίες οδηγίες. Ωραία. Κύριε Μουτζούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε και για την αποκατάσταση ενός σημείου που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη στις 2. Καλό απόγευμα.